Καλημέρα σας. Περνάμε στη δεύτερη μέρα των εργασιών του συνεδρίου με ένα τραπέζι το οποίο θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα πρωτότυπο. Είναι ένα τραπέζι στο οποίο θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα 6 προκριθέντα περιστατικά από αυτά τα οποία εστάλθησαν από καρδιολόγους από όλη την Ελλάδα, από όλες τις θέσεις, ιδιώτες, καρδιολόγοι οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε νοσοκομεία και κλινικές. Πραγματικά είχα την χαρά να δω αυτή την ιδέα να γίνεται πράξη μέσα από μία συμμετοχή 24 περιστατικών πολύ υψηλής ποιότητας. Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή και όπως το συζητούσαμε μεταξύ μας και της Επιτροπής, πραγματικά υπήρχε μια δυσκολία για να επιλέξει κανείς τα καλύτερα περιστατικά. Επειδή λόγω χρόνου δεν ήταν δυνατόν να παρουσιαστούν περισσότερο από 6 περιστατικά στην κεντρική αίθουσα, με έναν τρόπο ανώνυμο και αδιάβλητο επελέγησαν τα 6 εξ αυτών περιστατικά, τα οποία πραγματικά είναι υψηλής ποιότητας. Σήμερα θα τα συζητήσουμε εδώ, μαζί με τα μέλη της Επιτροπής. Θα παρουσιαστούν με λεπτομέρειες και στη συνέχεια το κοινό θα ψηφίσει για τα 3 καλύτερα και εξ αυτών των 3 θα αποφασιστεί από την Επιτροπή και το Προεδρείο ποιο είναι το πιο ολοκληρωμένο περιστατικό, το οποίο, όπως ξέρετε, θα έχει και ένα έτσι, μικρό δωράκι, την εγγραφή και την συμμετοχή για να παρακολουθήσει τις εργασίες της Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος στην ΧΙΟ, που θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου. Ο πρόεδρος της εταιρείας λέει ότι δεν είναι μικρό δώρο και εγώ πιστεύω ότι πάντα οι εργασίες της Εταιρείας Αθυροσκλήρωσης Βορείου Ελλάδος είναι τόσο υψηλού επίπεδου που πραγματικά αξίζει κανείς να τις παρακολουθεί. Λοιπόν, μαζί με τον συμπρόεδρο, τον ομότιμο καθηγητή, τον κύριο Γκελερή, ο οποίος δεν επελέγει τυχαία να είναι συμπρόεδρος, είναι ένας άνθρωπος που πάντα είχε βαθιά γνώση όλης της καρδιολογίας και ως εκ τούτου έχω τη χαρά να τον έχω δίπλα μου. Θα ξεκινήσουμε αυτή τη συνεδρία με το πρώτο περιστατικό, το οποίο θα το παρουσιάσει ο κύριος Βιλιώτης, με έναν έτσι πολύ ευρηματικό τίτλο, «Ένα κυκλαδίτικο ειδόλιο στη δεξιά κοιλία». Ο κύριος Βιλιώτης είναι από το Θριάσιο, έτσι δεν είναι, κύριε Βιλιώτη? Ναι, ναι. Ωραία, σωστά. Σας ακούμε. Από τον κυπρινό καθηγητής, ο διευθυντής, ο κύριος Ολύμπιος. Ναι, πολύ σωστά. Καλημέρα και από μένα. Ονομάζομαι Βιλιώτης Ευάγγελος, είμαι ειδικευόμενος στο Θριάσιο Νοσοκομείο και θα σας παρουσιάσω ένα περιστατικό το οποίο μας έκανε εντύπωση απεικονιστικά μαζί με τον διευθυντή μου, τον κύριο Κουρή, και ουσιαστικά του δώσαμε αυτό τον πρωτότυπο τίτλο γιατί ήταν αυτό που μας θύμισε η εικόνα η οποία είδαμε. Πρόκειται για έναν ασθενή άντρα, 50 ετών, ο οποίος προσήλθε στο πνευμονολογικό τμήμα επιγόντων περιστατικών λόγω μιας ατελούς θεραπευθήσεως λίμωξης αναπνευστικού και λόγω μιας πρόσφατης νοσηλείας δύο εβδομάδων πριν που είχε για πνευμονική εμβολή για την οποία λάμβανε απιξαμπάνη. Πρόκειται για έναν ασθενή με ατομικό αναμνηστικό καπνίσματος, δυσλιπιδεμίας, σαχαρώδης διαβήτου, μια ήπια αναπνευστική νόσο, ένα CA πνεύμονα το οποίο φαινόταν να επεκτείνεται καθώς από MRI υπήρχαν υπατικές αλλοιώσεις οι οποίες έπρεπε να διερευνηθούν, αλλά ο ασθενής είχε διακόψει τη διερεύνηση λόγω της προαναφερθής σας έβρεσης πνευμονικής εμβολής. Αυτό είναι το ηλεκτροκαρδιογράφημά του. Βλέπουμε πως είναι φλεβόκομβος, περίπου στους 95 παλμούς, με αρνητικά ταφ από την V1 έως και την V4. Τα συμπτώματα με τα οποία ήρθε ο ασθενής μας, ήρθε με δύσπνοια, με ένα αίσθημα παλμών, με ειδήματα κάτω άκρων, με κόπωση. Ο ίδιος αναφέρει πως τις τελευταίες μέρες δεν μπορούσε να φάει, είχε καχυκτική όψη και στα επίγοντα τα δικά μας από τη θερμομέτρηση ήταν απείρετος, παρά τη λίμωξη την οποία είχε.
Τα εργαστηριακά του δείχνουν κάποιους αυξημένους δείκτες φλεγμονής, μια επηρεασμένη νεφρική λειτουργία, έναν αιματοκρίτη ο οποίος ήταν σε πτώση και από προηγούμενη φορά που είχε μετρηθεί πάλι στο νοσοκομείο μας, από το 40 είχε πάει στο 32, και τα δέλτα διμερή τα οποία ήταν υψηλά. Ζητήθηκε από μας καρδιολογική εκτίμηση λόγω της πνευμονικής εμβολής μετά την εισαγωγή του ασθενού στην πνευμονολογική κλινική. Οπότε από το υπερηχογράφημα βλέπουμε αρχικά μία καλή αριστερή κοιλία. Η μελέτη είναι υποφλεβοκομβική ταχυκαρδία. Βλέπουμε μία μικρή περικαρδιακή συλλογή και μία υποψία για διάταση της δεξιάς κοιλίας. Συνεπώς, από τις επόμενες εικόνες βλέπουμε ουσιαστικά ένα μόρφωμα πάνω στην οπίστη διαφραγματική γλωχήνα της τριγλόχηνας, με συγχωρείτε, και βλέπουμε και στην short tax την επιπεδοποίηση του μη καπαδέλτα και τις αυξημένες πιέσεις, οποίες έχει δεξιά κοιλία. Εδώ πέρα, στην 4 κιλοτήτων, βλέπουμε ουσιαστικά πως υπάρχει διάταση της δεξιάς κοιλίας, και βλέπουμε με το Doppler πως υπάρχει και μέτρια ανεπάρκεια, σχεδόν μέτρια ανεπάρκεια, της τριγλόχηνας. Η ταχύτητα, όπως είναι λογικό, είναι αυξημένη, ήταν γύρω στα 3,5 με 4 μέτρα. Και εδώ ο παραλληλισμός μας ήταν αυτό που σκεφτήκαμε όταν παγώσαμε ουσιαστικά την εικόνα στο εργαστήριο, έτσι ώστε να δούμε τι είναι αυτό το οποίο ήταν πάνω, τι είναι αυτή η μάζα η οποία υπήρχε πάνω στην τριγλόχηνα βαλβίδα. Ήταν αυτό, χάρη ένα στεϊσμό, ήταν αυτό το οποίο σκεφτήκαμε και γι' αυτό πήρε το όνομά της και η παρουσίαση. Συνεπώς, έπρεπε για τον ασθενή αυτό ουσιαστικά να δούμε τι μελετάμε, αν τα ευρήματα είναι συμβατά με τα συμπτώματα που είχε, αν το εύρημα του υπερήχου αποτελεί εκβλάστηση ή θρόμβο, θυμίζω πως ο ασθενής μας είναι απείρετος, αν θα βοηθούσε κάποια περαιτέρω απεικονιστική μέθοδος και ποια θα ήταν η θεραπεία που θα έπρεπε να του προτείνουμε. Δεν θα σου κουράσω πολύ, απλά θα αναφέρω δύο λόγια. Καταρχάς, μιλάμε για ενδοκαρδίτιδα, για φλεγμονή ουσιαστικά του ενδοκάρδιου ιστού ή των καρδιακών κοιλοτήτων και των βαλβίδων. Ουσιαστικά, ως εγκλάστηση εννοούμε μια ταλαντούμενη ενδοκαρδιακή μάζα σε μια βαλβίδα. Και πάμε στο θέμα το οποίο είναι η μη λιμώδης ενδοκαρδίτιδα, η μη βακτηριακή θρομβωτική ενδοκαρδίτιδα, η οποία είναι μια σπάνια κατάσταση με σχηματισμό στήρων εκβλαστήσεων. Λοιπόν, σε περίπτωση που παραμεληθεί βεβαίως, μπορεί να οδηγήσει σε κάποια βαλβιδική δυσλειτουργία, καρδιακή ανεπάρκεια, συστηματική εμβολή ή και θάνατο. Λοιπόν, οι εκβλαστήσεις δεν συνδέονται με φλεγμονώδη απόκριση ή με βακτηριεμία σε αυτού του είδους την ενδοκαρδίτιδα, αλλά με αναπόθεση εινόδους και συσσόρευση αιμοπεταλίων. Υπάρχουν λόγοι οι οποίοι οδηγούν σε μια τέτοια κατάσταση, όπως το τραύμα, η αυτοάνωση της ασθένης ή υπερβεκτικές καταστάσεις. Θυμίζω πως ο ασθενής μας έχει μεταστατικό σιέ πνεύμων. Εδώ φαίνονται οι διαφορές των δύο τύπων. Ο ασθενής μας ανήκει στον πρώτο, στην μη λιμώδη μη βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, στην άσυπτη ουσιαστικά ενδοκαρδίτιδα. Όπως προείπαμε, δεν έχει πυρετό. Δεν έχει καρδιακή ανεπάρκεια, έχει δυσλειτουργία στη βαλβίδα, έχει το CA πνεύμονα, έχουμε ευρήματα συμβατά και υπάρχουν και αρνητικές αιμοκαλλιέργειες. Λοιπόν, εδώ αν θέλουμε να πούμε κάποιες πληροφορίες, ουσιαστικά είναι ότι οι εκβλαστήσεις από μόνες τους σπάνια προκαλούν συμπτώματα, εκτός αν το μέγεθος εμποδίζει τη λειτουργικότητα των βαλβίδων, και ουσιαστικά τα συμπτώματα είναι ανάλογα των ασθενειών που σχετίζονται. Για τη διάγνωση χρησιμοποιούμε, στείλαμε κιόλας καλλιέργειες αίματος, εξετάσεις με έλεγχο πήξης, ανοσολογικούς παράγοντες και ουσιαστικά, αν δεν κάνω λάθος, ένα λεπτάκι εδώ στην τέλη. Και ουσιαστικά πήγαμε στο στάδιο, σκεφτήκαμε το ποιο θα πρέπει να είναι το στάδιο της θεραπείας. Ουσιαστικά υπάρχει κίνδυνος υποτροπιάζουσας εμβολής, ο οποίος είναι υψηλός, και θα πρέπει να ο ασθενής μας να λαμβάνει αντιπυκτική αγωγή επαόριστον. Μπορούμε να σκεφτούμε και την χειρουργική επέμβαση, σπάνια βέβαια, καθώς απαιτείται
καθώς η ίδια η βαλβίδα είναι άθικτη και πρέπει να ζυγίζουμε ουσιαστικά τα ωφέλη τα οποία θα έχει η χειρουργική επέμβαση για τον ασθενή μας. Επίσης, οι επαναλαμβανόμενες εγκλαστήσεις είναι συχνά ο κίνδυνος χειρουργικής επέμβασης, καθώς υπερτερεί των οφειλών. Αν δεν κάνω λάθος, ξεπεράστηκε μία διαφάνεια πριν, δεν πειράζει. Λοιπόν, ας απαντήσουμε στους προβληματισμούς τους οποίους είχαμε στην αρχή, όπου είναι τα ευρήματα, αν είναι συμβατά με τα συμπτώματα του ασθενούς, που είναι. Αν το παραπάνω εύρημα του υπερήχου αποτελεί μεγάλη εκβλάστηση ή θρόμβο, το υπολογίζουμε ως εκβλάστηση, και αν θα βοηθούσε κάποια άλλη απεικονιστική μέθοδος, όπου πιστεύουμε ουσιαστικά πως ο υπέρηχος καρδιάς ήταν αρκετός σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε ένα συμπέρασμα. Συνεπώς, σε ό,τι αφορά τη θεραπεία, ο ασθενής μας ανήκει στην κατηγορία που πρέπει να λάβει αντιπυκτική θεραπεία και θεραπεία για τον καρκίνο τον οποίο έχει, όπως και έκανε. Αναμείναμε ουσιαστικά την βελτίωση της κατάστασής τους, αλλά δυστυχώς ο καρκίνος ήταν αυτός ο οποίος τον πρόλαβε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την πολύ ωραία παρουσίαση και το πολύ ενδιαφέρον περιστατικό. Να συστήσω και την Επιτροπή, η οποία ήταν και υπεύθυνη για την επιλογή των περιστατικών. Είναι με τη σειρά, όπως βλέπω, ο κύριος Παπαδόπουλος, πρόεδρος της εταιρείας Αθυροσκλήρισης Βορείου Ελλάδος, η κυρία Αποστολίδου, η οποία είναι διευθύντρια στην κλινική, τη Β' Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, ο κύριος Τζίκας, που είναι επιστημονικός συνεργάτης της κλινικής, και ο κύριος Αντωνιάδης, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός υπότροφος στη ΓΑΜΑ Καρδιολογική προς το παρόν. Λοιπόν, για το περιστατικό αυτό, νομίζω θα μιλήσει η κυρία Αποστολίδου. Ναι. Ξανθή, ναι, τα σχόλια. Είπατε όλα. Συγχαρητήρια για το περιστατικό. Ευχαριστώ. Μου άρεσε πολύ και, για να πω την αλήθεια, εγώ το έδωσα τον καλύτερο βαθμό από τα 24, γιατί το θεώρησα και σπάνιο. Και θα εξηγήσω το λόγο, αν και τα περισσότερα τα είπατε. Η βιβλιογραφία δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη, αλλά που είδα σε κάποια μετανάλυση του 2023, φαίνεται ότι σε σχέση με τον καρκίνο, δεν θα μιλήσω για τα αυτοάνωσα, σε σχέση με τον καρκίνο, το 91% των περιπτώσεων της προσβολής είναι σε native valve και το 89% των περιπτώσεων της προσβολής είναι σε αριστερές κοιλότητες. Επίσης, τις περισσότερες φορές έχουμε πολύ μικρές εκπλαστήσεις. Άρα η δικιά σας είναι σπανιότατη, γιατί είναι μόνο στην τριγλόχινα βαλβίδα. Οι άλλες βαλβίδες, από ό,τι είδα, ήταν καθαρές και ήταν και μεγάλη. Φαίνεται ότι συνδυάζεται περισσότερο με αδενοκαρκινώματα και εσείς είχατε κατά πάσα πιθανότητα ένα αδενοσιαίη του πνεύμονα και από ό,τι ξέρω κάνατε ιστολογικό έλεγχο μετά σε παθολογανατομική εξέταση και επιβεβαιώσατε, έτσι δεν είναι? Σωστά, πολύ σωστά. Ναι, και βρήκατε ότι είχε ινική, βρήκατε ότι είχε αιμοπετάλια, βρήκατε ότι ήταν εύθρυπτη η μάζα και δεν είχε σχέση με ενεργή φλεγμονή, οπότε δεν μιλάμε για βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα, αλλά είναι σίγουρα μη βακτηριακή. Αν κάνατε PET, μπορεί να βλέπατε, και δεν ξέρατε ότι είχε καρκίνο, μπορεί να βλέπατε ότι να κάνατε μια ανίχνευση για τα υπόλοιπα όργανα της προσβολής, αλλά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βλέπατε να προσλαμβάνει η βαλβίδα σας στην εξέταση αυτή. Αυτά είχα να πω, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Νομίζω και ο κύριος Τζίκας θέλει κάτι να πει. Μία ερώτηση θέλω να κάνω σχετικά με το ότι είχε ψηλές ταχύτητες και είχε πνευμονική πέρδεση ουσιαστικά ο ασθενής. Αυτή η διερεύνηση προχώρησε καθόλου, γιατί βλέπουμε τη δεξιά κοιλία να ζορίζεται, και πώς το είδατε αυτό το κομμάτι της πνευμονικής υπέρτασης? Ουσιαστικά δώσαμε υποστηρικτική θεραπεία. Δεν προχωρήσαμε σε κάτι παραπάνω σε αυτόν τον ασθενή. Γιατί θα μπορούσε να έχει και θρομβοεμβολική νόσο με αυτό το background. Ο ασθενής νομίζω ότι κατέληξε την πέμπτη μέρα.
από ό,τι γράφουν στο abstract. Και σε χειρουργική επέμβαση προχωράμε μόνο όταν έχουμε μεγάλη ανεπάρκεια ή στένωση στη βαλβίδα. Από ό,τι είδα, ένα 13% περίπου σε μια ανάλυση δεκαετίας που κάνανε στη Γαλλία και Βέλγιο. Και το 77% από τις περιπτώσεις που πήγαν χειρουργείο δεν πήγαν καλά. Επίσης, η θνητότητα είναι πάρα πολύ ψηλή. Δεν μιλάω για το χειρουργείο. Ναι. Δεν μιλάω καθόλου για χειρουργείο. Με ένα τρίτο... Στα πλαίσια της μνημονικής συμβολής, μνημονικής υπεραταυτών. Με ένα τρίτο των αρρώστων να χάνονται εντός της νοσηλείας. Και το δύσκολο σημείο, αν μου επιτρέπετε, είναι αυτό που ήδη αναφέρατε, το ότι δεν υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία για αυτά τα περιστατικά. Δηλαδή και ψάχνοντας και θέλοντας να προσφέρουμε μία λύση, διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ λιγότερα σαφώς σε σχέση με τη βακτηριακή ενδοκαρδίτιδα και αρκετά δύσκολο να... Ουσιαστικά να θέλω να πω ότι ο ασθενής δεν κατέληξε από την ενδοκαρδίτιδα. Κατέληξε όχι, από τα... όχι, όχι, όχι. Το είπα και στο τέλος της παρουσίασης. Αυτό... Κατέληξε από τα υπόλοιπα. Ο συμπρόεδρος, ο κύριος Γελερής και μετά ο κύριος Χατζηλευθερίου. Απλώς θα πρέπει να είμαστε στο χρόνο σωστέ για να μην αδικηθεί κανένα. Πολύ ωραίο περιστατικό. Το μόνο που τουλάχιστον η πνευμονική εμβολή πριν μια εβδομάδα μπήκε αλλού σε άλλο νοσοκομείο. Και τι έλεγχος έγινε? Ναι, ήταν 2 εβδομάδες πριν και ουσιαστικά ο ασθενής νοσηλευόταν σε άλλο νοσοκομείο για μία λίμωξη αναπνευστικού, όπου εκεί διαπιστώθηκε η πνευμονική εμβολή. Ήταν σε στάδιο στον οποίο ήθελε να μελετήσει ουσιαστικά να γίνει διερεύνηση των υπατικών μεταστάσεων που είχε, η οποία διακόπη. Μάλιστα. Και με βάση την βιβλιογραφία, ποιο είναι το καλύτερο αντιπικτικό σε αυτές τις περιπτώσεις? Γιατί υπάρχει μια διχογνωμία από ό,τι ξέρω. Είναι η παρίνη, η χαμηλού μοριακού βάρους, είναι αυτά τα από του στόματος, είναι η μη κλασματοποιημένη αυτή. Να σας πω την αλήθεια, θεωρήσαμε πως αυτό το οποίο ήδη λαμβάνει είναι αυτό το οποίο τον ωφελεί περισσότερο. Δεν ξέρω, δεν είπατε για τη δόση της απεξαμπάνης. Δηλαδή ναι, δεν την αναφέρω. Αν έπαιρνε την κανονική δόση, τα 10 μιλιγκρά με τη 2 που πρέπει να παίρνει τις πρώτες μέρες. Θεωρήθηκε από τους συναδέλφους ότι λόγω επηρεασμένης νευρικής λειτουργίας έπρεπε να πάρει μικρότερη δόση, αν και αυτή που θα έπρεπε να λάβει ήταν το 10x2. Εμείς αυτό συστήσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ένα σχόλιο να κάνω, γιατί είχα πρόσφατα ένα περιστατικό, αν επιτρέπετε. Εμείς οι παλιοί, δεν ξέρω και ο κύριος Γελερής μπορεί να το επιβεβαιώσει, αυτού του τύπου των εκβλαστήσεων σε καρκινική νόσο, παλιά τις λέγαμε μαραντική ενδοκαρδίτιδα. Νομίζω περί αυτού πρόκειται. Ναι, ναι. Μαραντική. Αλλά πιο πολύ το λένε για τα αντιφοσφολιπηδικά και για την... Τη Λίμπαν Σάξ. Ναι, ναι, που αναφέρεται. Αλλά είναι ο όρος μαραντική περικαρδίτιδα που χρησιμοποιείται και στον καρκίνο. Η προσωπική μου εμπειρία, έχω δει κάποια περιστατικά, είναι ότι κυρίως πράγματι προσβάλλουν σε αριστερές καρδιακές κοιλότητες. Το έχω δει και σε ένα πρόσφατο περιστατικό, το οποίο έκανε αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο από τις αριστερές κοιλότητες. Η πρόγνωσή τους είναι κάκιστη, όταν σημαίνει προχωρημένη καρκινική νόσο. Το σπάνιο του περιστατικού είναι ότι είναι στις δεξιές κοιλότητες. Πράγματι, εγώ δεν έχω ξαναδεί στις δεξιές καρδιακές κοιλότητες και δεν ξέρω κατά πόσον αυτό συνάδει ότι έχουμε προσβολή του μυοκαρδιακού ινός, του μυοκαρδιακού ινός από τον καρκίνο. Αυτό. Αλλά η πρόγνωση του είναι κάκιστη. Εγώ όσα περιστατικά είδαμε μαραντική με ενδοκαρδίτιδα, όλα κατέληξαν σε γρήγορο χρονικό διάστημα. Αυτό και κυρίως το τελευταίο που θέλω να κλείσω, ότι αν δεις άρρωστο με καρκίνο και κάνει θρομβοεμβολικά επεισόδια, κυρίως αρτηριακά, ψάξε γι' αυτό. Αυτό που είπε και ο Χρήστος. Προχωράμε στο επόμενο.